Σε κλειό χιονιά θα βρεθεί τις επόμενες ώρες η Κρήτη, με τις χιονοπτώσεις από τα πολύ υψηλά υψόμετρα να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα, με υπηρεσίες και μέσα της περιφέρειας Κρήτης να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Φαίνεται ότι το τριήμερο θα έχουμε έτσι αρκετά έντονα φαινόμενα με πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, πιθανότητα σε υψόμετρο πάνω από 600-650 μέτρα. Όσο ψηλότερα, τόσο πυκνότερα, το καταλαβαίνουμε νομίζω. Αυτό που ζητάω εγώ είναι από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος το επόμενο διήμερο να περιορίσουν και τις μετακινήσεις, ειδικότερα προς τα ορεινά του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα. Πηγαίνοντας προς το βράδυ, αλλά ιδιαίτερα την αυριανή, φαίνεται ότι είναι η δυσκολότερη μέρα. Οι χιονοπτώσεις θα είναι αρκετά έντονες και πιθανόν ξαναλέω, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι έχουμε και χιονόστρωση, να ξεκινάνε από πολύ χαμηλότερα υψόμετρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα είναι πυκνές, ενώ χιόνια θα αντικρίσουν δημότες και επισκέπτες και σε ημιορεινές περιοχές του νησιού. Τα καιρικά φαινόμενα κορυφώνονται αύριο Τρίτη μέχρι το πρωί της Τετάρτης, ενώ την Πέμπτη ο παγετός θα είναι έντονος. Οι προβλέψεις μιλάνε για πάνω από τα 600 μέτρα, επομένως ναι, σίγουρα στα ορεινά του Κρουσόνα θα έχουμε κάποιες χιονοπτώσεις, δεν ξέρουμε το ύψος και ενδεχομένως και σε άλλα ορεινά χωριά του Δήμου μας, όπως είναι οι Γωνιές και το Στυράκι. Είμαστε σε συνεννόηση με την περιφέρεια Κρήτης και την πολιτική προστασία. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανησυχητικό, αλλά τις επόμενες ώρες, επειδή προβλέπεται να ενταθούν τα φαινόμενα, θα είναι καλό να είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Αυτή τη στιγμή επικρατεί αρκετό κρύο στην Διάνο. Έχουμε χιονοπτώσεις στα ορεινά και αναμένουμε από το πρωί της Τρίτης οι χιονοπτώσεις να κατέβουν και χαμηλότερα προς τους οικισμούς. Πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί, η πολιτική προστασία είναι έτοιμη, τα μηχανήματά μας είναι πανέτοιμα και στις θέσεις τους. Ξέρουμε τα σημεία, έχουμε καταγράψει τα σημεία που παρουσιάζονται προβλήματα. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι Δήμοι, ενώ η Ελλάδα συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Σε επίπεδο νομού Ηρακλείου, χιονοπτώσεις αναμένονται στην Άνω Βιάνο και στην ευρύτερη περιοχή, στον Κρουσόνα, Γωνιές και Αστυράκι, ενώ στον Δήμο Ηρακλείου, στις Ασίτες και στην ευρύτερη περιοχή. Χθες σχεδόν προληπτικά, αλλά και επειδή είχε ανέβει η στάθμη, γιατί το παρακολουθούσαμε όλη μέρα, κλείσαμε τις ιρλανδικές διαβάσεις. Εάν χρειαστεί, θα το κάνουμε και σήμερα. Υπάρχει πρόβλεψη για χιονόπτωση στα 600 μέτρα, οπότε στην ενδοχώρα του Δήμου μας ίσως έχουμε τέτοιο φαινόμενα. Είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, την πολιτική προστασία της περιφέρειας, την πολιτική προστασία του Δήμου. Υψόμετρο 600 μέτρων κοντά, λογικά είναι οι Ασίτες, δηλαδή περιοχές του Γοργολαΐνη και περιοχές του πρώην Δήμου Τεμένους, το δημοτικό διαμέρισμα, η δημοτική κοινότητα Κυπαρίσου. Τώρα τα χωριά τα οποία θα έχουμε χιόνια από αύριο, ξημερώματα Τρίτης, είναι ο Πεύκος, το Κεφαλοβρύση, ο Αμοιράς, η Άνω Βιάνο και στην θέση μέση προς τη Μάθα. Το κρύο είναι τσουχτερό με βροχές και ισχυρούς βοριάδες, ενώ στη Βυτική Κρήτη καταγράφηκαν τα υψηλότερα ύψη βροχής, φτάνοντας τοπικά τα 200 χιλιοστά. Σύμφωνα με τον χάρτη που δίνει το προβλεπόμενο ύψος χιονόπτωσης από το μοντέλο υψηλής ανάλυσης του ΜΕΤΕΟ, στον ομαλό Χανίων το χιόνι θα φτάσει από 60 εκατοστά ως και ένα μέτρο, ενώ μέχρι 80 πόντους στον Ψιλορίτη και τα Νόγια, όπως και στο οροπέδιο Λασιθίου.